Να πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Στην πρώτη γραμμή παραμένει η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ, όπως επίσης και η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους γύρω στις 3 ώρες. Θα δούμε τώρα, θα κάνουμε μία αποτίμηση με τον συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, τον κύριο Γιώργο Καλαμάρα. Θα μας δώσει κάποια στοιχεία από τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μιλήσουμε και για την επόμενη μέρα, καθώς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έβγαλε πολλές ειδήσεις και πέταξε το γάντι για τις εκλογές στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλησπέρα, κύριε Καλαμάρα. Γεια σας, κύριε Μαυροπούλου. Γεια σας. Ήσασταν εκεί και στην ομιλία, έχετε εικόνα, είχατε σειρά συναντήσεων και επαφών. Ποια τα σημαντικότερα σημεία που θα πρέπει να εστιάσουμε από την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ που έχουν άμεση σχέση με το κόμμα? Ακριβώς ήμουνα εκεί, παρακολουθήσαμε όλοι από κοντά και με τις επαφές που είχαμε όλους τους συντρόφους και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με τον ίδιο τον πρόεδρο, και παρακολουθήσαμε όλοι την παρουσίαση στην ΔΕΘ του ολοκληρωμένου και ολιστικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα, που και εκεί δόθηκαν πάρα πολλές απαντήσεις σε όποιες λεπτομέρειες μπορούσε ο πρόεδρος να δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτό που έχω να μεταφέρω είναι πως η όλη διαδικασία και το όλο διήμερο στη Θεσσαλονίκη κύλησε με μια πραγματικά έτσι πρωτόγνωρη, θα έλεγα, έναν πρωτόγνωρο ενθουσιασμό από όλους μας και από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πραγματικά μια κατάσταση την οποία έχουμε να βιώσουμε από το 2015 και με τις συζητήσεις και τις επαφές που είχαμε και με τον απλό κόσμο. Ένα γεγονός που δείχνει πως ο κόσμος πραγματικά διψάει για μία αλλαγή και στο πρόσωπο του Αλέξη του Τσίπρα, στο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπει ότι μπορεί να στηριχτεί και να εμπιστευτεί για την επόμενη μέρα. Κύριε Καλαμάρα, σε κάποια στιγμή είχαμε και πράσινο background πίσω από την ομιλία του Προέδρου σας, του κύριου Τσίπρα. Έχετε και εσείς ένα πράσινο background από πίσω σας, τώρα σε αυτή τη συνομιλία, που σημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα άνοιγμα και σε άλλα κόμματα, κύρια στο ΠΑΣΟΚ. Και έτσι έκλεισε να πάμε τον ήλιο πιο ψηλά. Το άνοιγμα σε όλο τον προοδευτικό φάσμα του πολιτικού, σε όλο το προοδευτικό κόσμο του πολιτικού φάσματος στην Ελλάδα έχει γίνει εδώ και καιρό. Τα χρώματα για μένα, να σας πω την αλήθεια, δεν παίζουν μεγάλο ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο και έχει μεγάλη σημασία και ουσία είναι αυτό ακριβώς που είπε και τόνισε και ο Αλέξης Τσίπρας, το να συστρατευτούμε όλοι απέναντι σε μία, με βάση πάντα τις προγραμματικές θέσεις και το πρόγραμμα, να συστρατευτούμε σε μία κοινή προσπάθεια ώστε να πάμε τη χώρα μπροστά. Και να πάμε τη χώρα μπροστά με μία κυβέρνηση προοδευτική, με μία κυβέρνηση η οποία θα έχει ως στόχο και ως κεντρικό πυλώνα τον άνθρωπο και την ανάπτυξη, η οποία θα φορά για όλους. Το κάλε είναι σαφές. Ο Τσίπρας, ο Αλέξης, μίλησε για κυβέρνηση από την επόμενη μέρα των εκλογών και όχι δεύτερες εκλογές. Και σε αυτό χωράνε όλοι οι πολίτες καταρχήν, αλλά και όλα τα κόμματα τα οποία θα πρέπει να συμβάλλουν σε αυτή την πορεία. Νομίζω είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν χωράει καμία αμφισβήτηση και δεν χωράει καμία, πώς να το πω, κανένα τρολάρισμα που ακούω και βλέπω τις τελευταίες μέρες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ και το κάθε κόμμα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τη δική του ιστορική και τις δικές του ιστορικές αναδρομές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που ξέρουμε. Είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έχει πλέον και την κυβερνητική εμπειρία. Και αυτό υποσχόμαστε και στο λαό, ότι είμαστε έτοιμοι προγραμματικά και το αποδείξαμε αυτό το προηγούμενο Μάιο και μαζί, θυμάμαι, με συγχωρείτε, κυρία Μαρκοπούλου, το είχαμε αναδείξει, αλλά και με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και με όλα τα κόμματα που συμφωνούν σε ένα ελάχιστο κοινό πλαίσιο προγραμματικό, να προχωρήσουμε και να φύγουμε από αυτή τη σημερινή κατάσταση, η οποία γυρνάει τη χώρα δεκαετίες πίσω.
Πάντως ήταν ενθουσιώδης η υποδοχή του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Με την επιστροφή σας στα Γρεβενά, ποια τα μηνύματα που πήρατε εσείς, κύριε Καλαμάρα, από τους πολίτες για τα τεκτενόμενα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Δεν είναι υπερβολή να υποθεί ότι το βασικό συνέστημα που σήμερα νιώθει ο κάθε Έλληνας και κατά επέκταση ο κάθε Γραβινιώτης και κάθε Γραβινιώτησα είναι η ανασφάλεια. Η ανασφάλεια για την υγεία, η ανασφάλεια για τη ζωή, αλλά και για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Σημερινή διαβίωση, τη δικιά μας, των παιδιών μας, της νέας γενιάς. Άρα αυτό που εγώ αποκόμισα και αυτό που αποκομίζω μέχρι σήμερα, αυτό το τελευταίο διήμερο, τριήμερο, αλλά και μέσω των δικών μου των συντρόφων, γιατί είχαμε την ευκαιρία χθες το βράδυ να βρεθούμε και να κάνουμε και εμείς μια αποτίμηση, είναι ακριβώς αυτό, ότι και ο κόσμος μας και ο κόσμος περιμένει από μας να αναλάβουμε την ευθύνη. Να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί πραγματικά το ερώτημα που γεννάται είναι και που μας μεταφέρουν οι πολίτες είναι ότι μπορούμε, για παράδειγμα, με παλιά εργαλεία να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε την ανασφάλεια και το φόβο με το αίσθημα της ασφάλειας και της ελπίδας? Εμείς λέμε ότι μπορούμε και πρέπει και οφείλουμε, και το δικαιούται, νομίζω, ο κόσμος να το φέρουμε και να το κάνουμε πράξη. Γι' αυτό και το σύνθημα «Νέα αρχή». Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Καλαμάρα. Να είστε καλά. Νέα αρχή, και να συμπληρώσω και να κλείσω με αυτό. Νέα αρχή με τους πολίτες και με το λαό και με τον κόσμο μπροστά. Αυτό είναι ακριβώς το σύνθημά μας. Και το δείξαμε και στην έκθεση Θεσσαλονίκη, στο οποίο στις πρώτες θέσεις αυτή τη φορά ήταν μόνο πολίτες, εκπρόσωποι φορέων και όχι κομματικά στελέχη. Με την κοινωνία λοιπόν μπροστά, προχωράμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.